Ο κοντινό αθλητή περίμενε όλου του υπόλοιπου να ολοκληρώσει τι προσπάθειέ του. Φανταστείτε ότι στα 2.03 στα σταμάτησε ο Βασίλη Βασιλακάκο του ΑΟΦ Φιλοθέ που κατέξει τη τρίτη θέση. Ο Βασίλη Κωνσταντίνου του Ολυμπιακού Περιώσου με 2-15 δεύτερο και κατέξει το, το, αργυρό μετάλιο. Κάπου εκεί τελείωσαν οι άλλοι. Ξεκίνησε λοιπόν ο Μπανιότη που ξεπέρασε με την πρώτη 2-18, ξεπέρασε με την πρωτη 2-21, ξεπέρασε με την πρωτη 2-24, πάντα αγωνιζόμενο μόνο του και μετάφυσε το πήξη στα 2 και τον έβαλε στα 228, που είναι το όριο για το Βερολίνο. Ωστόσο αυτό το κρίσιμο ύψο απέτυχε τρει φορέ. Ο Ιπτάμνο Τρακ και ότι έχει φέτο δύο τριαντάνε σε ένα μήνυμα στο Καφτατζόλιο που δεν ήταν όμω αναγνωρισμένο. Έκτοτε δεν έχει καταφέρει κανένα άρμα πάνω από τα 28 που είναι το όριο για το Βερολίνο και αυτό προβληματίζει γιατί ο χρόνο για να το πετύχει μειώνεται. Πλέον θα δοκιμάσει να το πιάσει στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα, ενώ ίσω έχει μια ευκαιρία ακόμα στο μήνυμα τη Καβάλα όπω συνέβη και πέρσι. Πέρσι όμω δεν τα κατάφερε και έμεινε εκτό παγκοσμίου του Λονδίνου. Φέτο θέλει να επιστρέψει στο Βερολίνο όπου είχε λάβει μέρο στο πρώτο του παγκόσμιο πρωτάθλημα 9 χρόνια πριν ενέτη 2009.